ως πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, θα μιλήσω ως δήμαρχος του Δήμου Άργους Μυκηνών. Σήμερα βρεθήκαμε στο Άστρος να δούμε στο Δήμο Βορείας Κινουρίας, να δούμε λίγο το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για χαμηλές τιμές απέναντι στους δημότες μας, βλέποντας ότι οι τιμές οι οποίες δίνονται στην Ήπειρο, στην Δυτική Μακεδονία, αλλά ακόμα και στην Κρήτη, είναι γύρω στα 45 ευρώ, 50. Να παλέψουμε, εντάξει, όταν μια πολύ μικρή μονάδα προσπαθεί να κάνει διαχείριση, καταλαβαίνετε ότι τα κόστη δεν είναι τα ίδια, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση όμως να έχει το διπλάσιο μιας μικρής μονάδας η κεντρική διαχείριση. Πιστεύουμε στην αποκεντρωμένη διαχείριση, ολοκληρωμένη βέβαια διαχείριση, ξέχωρα και μακριά από τεράστια νούμερα που επιβαρύνουν τους δημότες, και νομίζω ότι σιγά σιγά όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση, να κρατάνε την τύχη στα χέρια τους, και βεβαίως όταν οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα δικαστήριο στον πλανήτη που μπορεί να επιβάλλει σε κάποιους να πληρώνουν οι δημότες σε τέτοιες ώρες υπερτριπλάσιες και τετραπλάσιες τιμές. Παρακολουθούμε λοιπόν εδώ αυτή την διαχείριση, η οποία είναι η ίδια διαχείριση με αυτήν την οποία ευαγγελίζεται η περιφέρεια. Είναι διαχείριση, πώς το λένε, διαλογή, μετά πηγαίνουμε στο κομπόστ και μετά στο υπόλοιμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν όλοι οι Δήμοι, να διευκολυνθούν οι αδειοδοτήσεις για να προχωρήσουμε άμεσα σε αυτού του είδους τη διαχείριση. Κύριε Δήμαρχε, μια ερώτηση, ναι, μου επιτρέπετε. Τα σκουπίδια δεν είναι ένα πρόβλημα που ξεκίνησε χθες ή ένα μήνα. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει δυνατότητα στους Δήμους τους δικούς μας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, να υπάρξει λύση και συμφέρουσα ταυτόχρονα και για τους πολίτες, χωρίς τη συνεργασία όλων των πλευρών, είτε αυτή λέγονται πλευρά Δήμου, είτε πλευρά περιφέρεια, είτε πλευρά κεντρικής και κυβερνητικής κοινής. Κοιτάξτε, υπάρχει μία λέξη την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, λέγεται αυτοδιοίκηση. Και ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που είναι ο ΦΟΣΔΑ, ως βάση του και ως μέλη του έχει τους Δήμους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρουν το δρόμο οι Δήμοι από μόνοι τους. Τώρα, αν ένας Δήμος είναι πάρα πολύ μικρός, γι' αυτό ήρθα εγώ σήμερα εδώ. Ήρθα να δω, η Βόρεια Κινουρία δεν είναι ένας μεγάλος Δήμος. Δεν είναι όπως είναι η Σπάρτη, όπως είναι το Άργος, όπως είναι η Τρίπολη που είναι εδώ. Έτσι, δεν είναι τόσο μεγάλη Δήμη, όπως είναι η Κόρινθος, η οποία ήταν εδώ πριν από λίγο και αποχώρησε γιατί είχε δουλειές, ανηλυμένη υποχρέωση. Άρα λοιπόν, αφού μπορούν οι μικροί Δήμοι τύπου Βόρειας Κινουρίας και κάνουν διαχείριση, γιατί δεν μπορούν όλοι? Απλά θα πρέπει να υπάρχει διάθεση για να γίνει κάτι τέτοιο. Και εκεί λοιπόν επενδύουν όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι Κασάνδρες και μάντης κακών. Γιατί εντάξει, ενδεχομένως κάποιοι δήμαρχοι να μην θέλουν να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι η οικονομία στο δημότη, διότι πού είναι αυτό το σημείο που εμείς έχουμε την ένστασή μας απέναντι στην περιφέρεια? Σε τρία πράγματα. Έχουμε την εγγυημένη ποσότητα που ζητάνε, έχουμε στα 30 χρόνια λειτουργίας και έχουμε και στην υπερβολικά μεγάλη τιμή. Δεν έχουμε καμία άλλη διαφορά. Αν αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν, δεν είχαμε καμία διάθεση αντιδικίας με κανέναν. Και αν βεβαίως είχαν τρέξει ημερομηνίες γρήγορα. Το πρόβλημα με τα σκουπίδια το βιώνουν οι δήμαρχοι. Δεν το βιώνει κανένας άλλος. Ούτε έχουμε καμία όρεξη και καμία διάθεση να μαλώνουμε με κανέναν. Πραγματικά δεν έχουμε καμία διάθεση να μαλώνουμε και να διαπληκτιζόμαστε με κανέναν. Αυτό να γίνει και να μην επενδύουν πάνω σε τέτοια θέματα. Δεν είναι, είναι λάθος. Κύριε Δήμαρχε, η τοπική κοινωνία, αφού το θέλει και είναι προς το συμβαίνον των δημοτών, εμείς πρέπει να στηρίξουμε το σχέδιο του Δήμου. Να προχωρήσει αφού είναι προς το σημερό μας. Ακούστε κάτι, η κοινωνία δεν είναι μια κοινωνία ανθρώπων που μιλάνε άλλη γλώσσα ούτε που σκέφτονται διαφορετικά. Είναι κοινωνία που η οποία ζει την πραγματικότητα. Η κοινωνία σήμερα δεν έχει λεφτά. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ να την αξιώνεις να πληρώσει άλλα ποσά τεράστια και μεγάλα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα και με αμφίβολες, πώς το λένε, εγγυημένες ποσότητες. Τι θα πει αυτό, αν αύριο δηλαδή σταματήσουν να παράγουμε σκουπίδια για τους χύψεις ζετ λόγους, γιατί πεινάει όλος ο κόσμος, ρε παιδιά. Θα πρέπει εμείς να πληρώνουμε κάποιον έτσι και επειδή το έχουμε κάποια στιγμή αποφασίσει στο παρελθόν? Αυτά πρέπει να τα παράδεκτα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν για να γίνει αντίληψη στον καθένα μας. Λοιπόν, αν κάποιοι Δήμοι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, εμείς προτιθέμεθα να βοηθήσουμε το ΦΟΣΔΑ να κάνει τη διαχείριση όπως πρέπει να την κάνει, έτσι, γιατί ο ΦΟΣΔΑ είναι υπεύθυνος για όλη αυτή τη δουλειά. Και αν κάποιοι μικροί Δήμοι δεν μπορούν, να πάνε να κουμπώσουν δίπλα σε μεγάλους Δήμους, σε μεγαλύτερους Δήμους. Μπορούν να το κάνουν αυτό. Και αν 5 Δήμοι στην Πελοπόννησο κάνουν την ενδιάμεση, η οποία νομίζω ότι θα μείνει και στο τέλος παντοτινή,
να μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους μικρούς δήμους. Εγώ προσφέρομαι ως προς το τμήμα αυτό, τουλάχιστον με 10-12 χιλιάδες τόνους ετησίως, να βοηθήσω κάποιους άλλους δήμους. Το ίδιο θα κάνει και περισσότερους, είπαμε πριν από λίγο, η Τρίπολη, με τις αδειοδοτήσεις που έχει, η Σπάρτη, η Κόρινθος κλπ. Άρα λοιπόν, καταρρύπτεται η σκέψη ότι δεν μπορούν οι Δήμοι να λειτουργήσουν. Οι Δήμοι μπορούν μια χαρά να λειτουργήσουν. Απλά μέχρι τώρα εμείς δεν είχαμε την αρμοδιότητα. Την αρμοδιότητα την είχαν άλλοι. Και βλέπετε λοιπόν ότι, ξέρετε κάτι, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι παγιδευμένη και η περιφέρεια. Είναι παγιδευμένη. Στα συμφέροντα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν κοιτάνε τίποτα άλλο. Και βάζουν μπροστά, βεβαίως, και η περιφέρεια θέλει να λυθεί το θέμα των απορριμμάτων. Από την ίδια μεριά το βλέπουμε το έργο. Δεν είμαστε απέναντι. Άρα εκείνοι λοιπόν πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, γιατί κάποιοι μικροί Δήμοι ενδεχομένως να μην μπορούσαν, σήμερα όμως αποδεικνύεται ότι και οι μικροί Δήμοι μπορούν εδώ που είμαστε. Εγώ ήρθα ειδήσω μας να δω αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, καταρρύπτονται οι μύθοι ότι δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν, να προσπαθήσουμε όλοι ακόμα περισσότερο. Και ο ΦΟΣΔΑ να βάλει πλάτη, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και στην αυριανή συνεδρίαση που θα έχει ο ΦΟΣΔΑ, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις. Εμείς δεν αντιδικούμε με κανέναν, ούτε παλεύουμε με κανέναν. Εμείς θέλουμε να παλέψουμε με τη φτώχεια που δέρνει τους πολίτες μας, τους δημότες μας, για να μην τους χρεώνουμε υπέρογκα ποσά. Εδώ μέχρι εδώ. Τελεία και παύλα. Και καμία άλλη εκμετάλλευση απέναντι στις διαθέσεις των δημάρχων. Οι δήμαρχοι μια χαρά είναι και παλεύουν την καθημερινότητα. Άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να μας σεβαστούν έτσι περισσότερο, και αυτή τη στιγμή τα πειρά μου τα στρέφω προς την κυβέρνηση, η οποία μας πετάει αρμοδιότητες χωρίς χρήματα. Έτσι, να τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.